Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κοντά μου έχω την κυρία Καρβουνάρη Μαρία. Κυρία Καρβουνάρη, καλώς ήρθατε στην Κυρική σου Web TV, η οποία είναι διατροφολόγος, βέβαια και μητέρα. Και το τονίζω αυτό διότι θα πρέπει να μιλήσουμε λόγω της μεγάλης έξαρσης της γρίπης, να μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουν διατροφικά οι μητέρες που έχουν μικρά παιδιά. Κυρία Καρβουνάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Με τη βοήθειά μου να πω και εγώ κάποια πραγματάκια στις μανούλες που θέλουν να προσέξουν την υγεία των παιδιών τους. Πολύ ωραία. Και το θέμα μας, επειδή είπαμε για τη γρίπη, για να το τοποθετήσω, επειδή έχω ανεβάσει και στο site, στην Κυρκής Web TV, ότι τελευταία πεθάνανε άλλοι 9 άνθρωποι και 100 περίπου βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Γι' αυτόν τον λόγο θα μας πει σήμερα βέβαια η κυρία Καρβουνάρη μερικά πράγματα, αλλά θα έλεγα ότι επειδή σήμερα έχουμε γρίπη, δεν κάνουμε σήμερα το διαιτολόγιο του παιδιού. Έτσι ακριβώς. Και θέλω ως διατροφολόγος να πείτε τι θα έπρεπε να αρχίσει από πριν και μια και δεν άρχισε το πριν, τι θα πρέπει να κάνουμε από σήμερα. Από εδώ και πέρα τουλάχιστον. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν φροντίζουμε την υγεία του παιδιού μας μόνο τη στιγμή που είναι να αρρωστήσει ή όταν θα είναι άρρωστο. Φροντίζουμε να του θέσουμε τις σωστές βάσεις για μια ισορροπημένη διατροφή από την αρχή. Mm-hmm. Οι ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες το βοηθάνε τόσο στην ομαλή σωματική και πνευματική του ανάπτυξη, στη διατήρηση της υγείας του, αλλά και στην πρόληψη για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή του από ιώσεις, από αρρώστιες. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε τα βασικά πραγματάκια που θα πρέπει πολύ να προσέχει. Βασικά, ναι, ναι. Μία μαμά, ένας γονιός βασικά για το παιδάκι του, θα πρέπει να του δίνει επαρκή ενέργεια όσον αφορά μέσα από τη διατροφή, ούτως ώστε να μπορέσουν οι διατροφικές ανάγκες αυτές να καλύψουν το ρυθμό ανάπτυξης που θα έχει ένα παιδάκι, την αύξηση του όγκου αίματός του, την αύξηση του μυϊκού του ιστού, την αύξηση βασικά των οστών, τη διατήρηση της υγείας. Ως διατροφολόγος και επειδή όπως και οι γιατροί και οι δικηγόροι χρησιμοποιούν δικούς τους όρους, πρέπει να τους δώσουμε ενέργεια. Και ενέργεια. Λέμε τι σημαίνει ενέργεια για ένα παιδί. Ενέργεια. Τις θερμίδες που πρέπει να πάρει ακριβώς μέσα από τις τροφές. Πρέπει να του δίνουμε στο σώμα του, να το τροφοδοτούμε από θρεπτικά συστατικά τα οποία περιέχονται σε όλες τις ομάδες των τροφών. Ας πούμε, θα πρέπει να του δίνουμε από την ομάδα γαλακτοκομικών περίπου 3 με 4 μερίδες ημερησίως. Μία μερίδα μπορεί να είναι ένα φλιτζάνι γάλα, ακριβώς, ένα κεσεδάκι γιαούρτι, 30 γραμμάρια τυράκι. Μάλιστα. Από την ομάδα φρούτων, ας πούμε, μπορούμε να του δίνουμε 2 με 4 μερίδες ημερησίως για να παίρνει και τις βιταμίνες που χρειάζεται. Μία μερίδα μπορεί να είναι ένα μικρό φρέσκο φρούτο, 2 αποξηραμένα φρούτα ή μισό φλιτζάνι χυμός. Ναι, όταν λέμε αποξηραμένα φρούτα, να πούμε να υπολογίσουμε σε πόσα γραμμάρια περίπου την ποσότητα, διότι αποξηρωμένο ένα φρούτο μπορεί να είναι και 100 γραμμάρια. Όχι. Ναι, όπως ναι, είναι τα μικρά, τα αποξηραμένα φρούτα που γνωρίζουμε από το εμπόριο. Οι πολλές μητέρες μπορεί να αντιλαμβάνονται κάλλιστα αυτά τα οποία λες εσύ, αλλά εγώ σαν πατέρας, και επειδή ποτέ δεν ασχολήθηκα, ναι, δεν το γνωρίζω. Και έτσι λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν και μητέρες που ξέρουν όσα ξέρω εγώ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε γιατί ρωτάω. Ναι. Οπότε πρέπει και αυτές ακόμα να το κάνουμε απλό το θέμα. Ναι. Σας διέκοψα. Ναι. Είναι η διατροφή την οποία δίνουμε με τα ξηρά φρούτα που λέγατε κλπ. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι. Τα οποία ξηρά φρούτα να αναφέρω ότι είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά και βοηθάνε και περισσότερο στη διατήρηση της υγείας του σώματος. Ναι. Θα πω και λίγο πιο μετά για τις βιταμίνες, τα αντιοξειδωτικά που λέμε. Mm-hmm. Να τελειώσουμε λίγο με τις ομάδες των τροφών, για να πούμε έτσι στο πάνω κάτω πόσο μπορεί να τρώει ένα παιδάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, από την ομάδα των λαχανικών θα πρέπει να καταναλώνει περίπου 3 με 5 μερίδες ημερησίως. Mm-hmm. Μία μερίδα λαχανικών είναι ένα φλιτζάνι ομή σαλάτα ή μισό φλιτζάνι βραστή σαλάτα. Mm-hmm. Από την ομάδα των δημητριακών, που είναι και η μεγαλύτερη ομάδα τροφών, θα πρέπει ένα παιδάκι να καταναλώνει περίπου 6 με 12 μερίδες, όπου μία μερίδα μπορεί να είναι μία μικρή πατάτα, μία φέτα ψωμί, μπορεί να είναι μισό φλιτζάνι, ζυμαρικά, ρύζι ή όσπρια, θα μπορούσε να είναι ένα κριτσίνι, δύο φρυγανιές.
Μάλιστα. Πάνω κάτω αυτά. Από την ομάδα του λίπους τώρα θα πρέπει να καταναλώνει ένα παιδάκι περίπου 3 με 4 μερίδες, όπου μία μερίδα είναι ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο, 5 μικρές ελιές, μπορεί να είναι 10 αμύγδαλα, mm-hmm. πολύ θρεπτικά και τα αμύγδαλα, ή 2 με 3... Να τονίσουμε ότι τα αμύγδαλα δεν μπορεί να τα φάει ένα παιδάκι. Πώς τα δίνουμε. Ναι, βλέπετε καμιά φορά. Μπορούμε, φυσικά, φυσικά. Ναι. Μπορούμε να τα τρίψουμε και να τα βάλουμε μέσα στο φαγητό, λίγο στη σαλάτα, μέσα σε κάποιο σπιτικό κέικ. Υπάρχουν τρόποι να καταναλωθούν και οι ξηροί καρποί. Ναι, ναι. Φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, και τέλος από την ομάδα κρέατος, εβδομαδιαίως εδώ θα το πούμε, ότι ένα παιδάκι θα πρέπει να καταναλώνει 2 με 3 φορές ψάρι ή κοτόπουλο, mm-hmm. να καταναλώνει 2 φορές κόκκινο κρέας και 2 με 3 αυγά. Μάλιστα. Τώρα, για να μπορεί όμως να λειτουργήσει σωστά ο οργανισμός, θα πρέπει να τροφοδοτείται με τα σωστά θρεπτικά συστατικά. Mm-hmm. Τώρα, όλες οι ομάδες τροφών που αναφέραμε μέχρι τώρα περιέχουν 2 βασικές ομάδες θρεπτικών mm-hmm. συστατικών. Έχουν τα μακροθρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι και θερμιδογόνα, αυτά δηλαδή που εκλείουν ενέργεια κατά την καύση τους, και είναι οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη. Αυτές είναι οι μεγάλες ομάδες των μακροθρεπτικών συστατικών. Οι υδατάνθρακες χρειάζονται στον οργανισμό ενός παιδιού, γιατί στην ουσία είναι η κύρια πηγή ενέργειας του σώματος, είναι πολύ σπουδαία για την καλή λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ναι. Και οφείλουν να καλύπτουν περίπου το 50 με 55% της ημερήσιας πρόσληψης ενός παιδιού. Οι υδατάνθρακες βρίσκουμε από την ομάδα των φρούτων, την ομάδα των γαλακτοκομικών, την ομάδα των λαχανικών και την ομάδα του ψωμιού. Το επόμενο μακροθρεπτικό συστατικό που θα πρέπει να καταναλώνει ένα παιδάκι είναι οι πρωτεΐνες, που είναι τα βασικά δομικά στοιχεία όλων των κυττάρων, χτίζουν δηλαδή το σώμα ενός παιδιού. Αυτά σαν πρόσληψη θα πρέπει να καλύπτουν το 10 με 15% της ημερήσιας πρόσληψης, και πρωτεΐνες λαμβάνουμε από την ομάδα κρέατος, την ομάδα των γαλακτοκομικών και από τα όσπρια μπορούμε να λάβουμε πρωτεΐνη, και τέλος την ομάδα του λίπους που θα πρέπει να καλύπτει το 30 με 35% της ημερήσιας πρόσληψης. Και υπάρχει αυτή η... δεν θα το πω άγνοια, αυτή η γνώμη που μπορεί να έχει ο κόσμος, ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε καθόλου λιπαρά στη διατροφή. Πρέπει να λαμβάνουμε λιπαρά, καλά λιπαρά στοιχεία, τα οποία βοηθάνε στο να μεταφερθούν κάποιες λιποδιαλυτές βιταμινούλες στον οργανισμό μας, στο να καλύψουν τα όργανά μας και να τα προστατεύσουν, και να είναι σημαντική για τη θερμομόνωση του σώματός μας. Μάλιστα. Λοιπόν, λιπαρά βρίσκουμε τόσο στο ζωικό βασίλειο, όσο όμως και στο φυτικό. Mm-hmm. Λοιπόν, και για τα μικροθρεπτικά συστατικά να πούμε, και εδώ πέρα θα πατήσουμε περισσότερο για να πούμε σε αυτή τη φάση που βρίσκονται όλες οι ιώσεις, σε έξαρση, mm-hmm. πώς θα πρέπει να είναι η διατροφή ενός παιδιού. Λοιπόν, καταρχήν, μικροθρεπτικά συστατικά είναι οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία. Mm-hmm. Λοιπόν, το βασικότερο είναι το ασβέστιο, για τη διατροφή ενός παιδιού, το οποίο είναι σημαντικό τόσο για την σωστή ανάπτυξη και δομή της σωστικής μάζας και των δοντιών. Mm-hmm. Και ασβέστιο λαμβάνουμε από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, από ψάρια, από το μουρουνέλαιο, από πράσινα λαχανικά, από τα αμύγδαλα όπως είπαμε και πριν, από αυγά. Τώρα, για να έχουμε καλύτερη απορρόφηση ασβεστίου στον οργανισμό ενός παιδιού, καλό είναι να το συνοδεύσουμε το τρόφιμο το οποίο περιέχει ασβέστιο με μία βιταμίνη, τη βιταμίνη D, mm-hmm. η οποία βιταμίνη D περιέχεται στο αυγό, στα ιχθυέλαια, στα ενισχυμένα προϊόντα δημητριακών και φυσικά στον ήλιο. Mm-hmm. Και ευτυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε ευλογημένοι από τον ήλιο, οπότε συνδυάζουμε προϊόντα με ασβέστιο μαζί με προϊόντα τα οποία περιέχουν βιταμίνη D. Τώρα, ο σίδηρος σίγουρα είναι το επόμενο μικροθρεπτικό συστατικό, πολύ σημαντικό για την υγεία ενός παιδιού. Σίδηρο λαμβάνουμε με δύο μορφές, είτε με τον αιμικό σίδηρο, μέσω δηλαδή του κόκκινου κρέατος, των πουλερικών, των αυγών, ο οποίος και ο αιμικός σίδηρος είναι πιο υψηλά απορροφήσιμος από τον οργανισμό μας. Και έχουμε και τον μη αιμικό, τον οποίο λαμβάνουμε από τα λαχανικά και τα όσπρια, ο οποίος είναι και λίγο πιο δύσκολα απορροφήσιμος. Η πολύ βασική βιταμίνη που βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου και στην ενίσχυση του οργανισμού μας από ιώσεις είναι η βιταμίνη C.
που γνωρίζουμε όλοι. Από τα εσπεριδοειδή, από τις πιπεριές, από τα ακτινίδια, από τις φράουλες, από τις ντομάτες, από το σπανάκι, τον μπρόκολο. Θέλουμε βιταμινούλα C, η οποία, όπως είπαμε, ενισχύει και τον οργανισμό κατά των ιώσεων. Ο ψευδάργυρος επίσης είναι ένα μικροθρεπτικό συστατικό, το οποίο είναι πολύ βασικό για το ανοσοποιητικό μας σύστημα και ειδικά για τα παιδάκια, όπως είπαμε, και βοηθάει στην ανάπτυξή τους. Ψευδάργυρο παίρνουμε από ενισχυμένα προϊόντα πάλι δημητριακού, από το κόκκινο κρέας και από κάποια θαλασσινά. Τώρα, για την ενίσχυση πάλι του οργανισμού από τις ιώσεις, όπως λέμε, θέλουμε τροφοδότηση του σώματος με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτές οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες και τι κάνουν? Ναι, ακριβώς. Ξέρετε, επειδή λέμε αντιοξειδωτικά, πρέπει με πιο απλά, αν θέλει, λόγια που σαν και εμένα είπα, ίσως να υπάρχουν ελάχιστες, ελαχιστότητες και καμία μάνα. Αλλά θέλω να το καταλαβαίνουν και οι άντρες, λοιπόν, τους, αν θέλετε. Φυσικά. Και για να το καταλαβαίνουν, οι περισσότεροι έχουν γνώση διατροφής, διατροφικής μάλλον γνώσεως, τόσοι όσοι έχω και εγώ. Άρα, για να ακούσει και ο πατέρας, του δίνω αυτό που είπατε, αντιοξειδωτικά. Τα αντιοξειδωτικά από ποιες τροφές παίρνονται, ποιες συνίστανται και από πού παίρνονται? Λοιπόν, καταρχήν τα αντιοξειδωτικά είναι οι βιταμινούλες που λέμε. Σας αλλάζω λίγο μάλλον. Δεν πειράζει, αλλά... δεν πειράζει. Καλό είναι να μαθαίνουμε και περισσότερα πράγματα. Βασικά, αυτό το οξειδωτικό στρες που χρειάζονται τα αντιοξειδωτικά γι' αυτό, παράγει κάποιες ελεύθερες ρίζες οξυγόνου, να το πω έτσι πιο απλά, οι οποίες επιτίθενται στα υγεία κύτταρα του σώματός μας, τα καταστρέφουν. Οπότε, ναι, για να έχουμε δέσμευση αυτών των ελευθέρων ριζών που καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα, θα πρέπει να έχουμε τροφοδότηση του οργανισμού μας με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Όπως είναι η βιταμίνη C, όπως είπαμε, η βιταμίνη Α, η βιταμίνη Ε, φλαβονοειδή. Έχουμε πολλές αντιοξειδωτικές βιταμινούλες. Οπότε, καταστρέφοντας την επίθεση των ελευθέρων ριζών στα υγιή μας κύτταρα, γινόμαστε πιο ευπαθείς. Όχι, ενισχύουμε τον οργανισμό μας. Αυτό που λέω. Το ανοσοποιητικό μας. Μπράβο. Με την τροφοδότηση αντιοξειδωτικών βιταμινών στον οργανισμό, έχουμε ενίσχυση του σώματός μας. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Οπότε, και στα παιδάκια το ίδιο πράγμα ακριβώς κάνουμε. Τροφοδοτούμε τον οργανισμό τους με αντιοξειδωτικές βιταμίνες, όπως είπα, τις βιταμινούλες που ανέφερα, τις οποίες λαμβάνουμε σίγουρα από τα φρούτα, από τα λαχανικά, από τους ξηρούς καρπούς, από το σηκώτι, το αυγό είναι πολύ θρεπτική τροφή για τα παιδάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι εισαγωγή. Είναι αυτά τα οποία είναι βασικά στοιχεία, τα οποία πρέπει, βασικοί κανόνες διατροφής που πρέπει να τηρεί κάθε ζευγάρι για το παιδί του. Για το παιδάκι του. Σήμερα που βρισκόμαστε μπροστά σε αυτήν την γρίπη, κάποιοι αυτά όλα που είπες, κάποιοι τα κάνουν, κάποιοι εν αγνία τους δεν τα κάνουν, κάποιοι και εν αδυναμία αγοράς κάποιων πραγμάτων δεν τα κάνουν, και υπάρχουν διάφοροι τρόποι, δηλαδή διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατόν, διότι στην δική μου ηλικία όχι μόνο δεν ξέραν τι θα πει διατροφολόγος, αλλά τρώγανε ό,τι βρίσκαν. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ναι. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα σε κάποιους να επιλέγουν την τροφή. Σήμερα όμως φτάσαμε και μπροστά στη γρήπη. Π.χ. τότε, όταν υπήρχε η γρήπη, λέγαμε, ξέρεις, ένα τσαγάκι, ένα μέλι, ένα τέτοιο, ένα αλλιώτικα. Τότε, αυτά είχαμε. Και το μέλι, αν το είχαμε. Θέλω να πω, σήμερα λοιπόν που μιλήσαμε το διατροφικό μέρος των παιδιών, φτάσαμε όμως μπροστά στη γρήπη, για να την αποτρέψουμε όσο είναι δυνατόν. Δεν κάναμε πολλά πράγματα από αυτά που ανέφερες. Σήμερα όμως βρισκόμαστε και τα λίγα λεφτά που έχουμε πρέπει να τα διαθέσουμε για την πρόληψη και όχι για την θεραπεία της γρήπης. Και τι μπορούμε προληπτικά να προσφέρουμε στο παιδί, διατροφικά πάντοτε, για να το προστατεύσουμε. Ωραία. Καταρχήν,
Καθημερινά το παιδάκι θα πρέπει να κάνει συχνά γευματάκια για να τροφοδοτείται συνεχώς με ενέργεια, να λαμβάνει το πρωινό του, το οποίο θα είναι και το βασικότερο γεύμα της ημέρας. Το πρωινό το βασικότερο. Το κύριο γεύμα, ναι, είναι βασικό γιατί τροφοδοτεί με ενέργεια τον οργανισμό, ενισχύει τις αποθήκες γλυκογόνου που έχουν εξαντληθεί, την ενέργεια που χάσανε κατά τη διάρκεια του βραδινού ύπνου, οπότε του δίνουμε ενέργεια για να μπορέσει να περάσει όλη την υπόλοιπη μέρα του, να το πω έτσι πολύ απλά. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να του δίνουνε του παιδιού, αν έχει αρρωστήσει όπως είπαμε, χυμό, πορτοκάλι, βιταμινούλα σε να ενισχύσουμε τον οργανισμό όπως είπαμε, ροφήματα όπως είναι φασκόμηλο με λίγο μέλι μπορούν να βάλουν. Τα προβιωτικά επίσης θα βοηθήσουν, οπότε λίγο γιαουρτάκι μαζί με μέλι, με λίγο τριμμένο ξηρό καρπό μέσα, με αμύγδαλα μπορούν να καταναλώσουν. Το γνωστό το γιατροσόφι της γιαγιάς, την κοτόσουπα. Είναι πολύ, να το πω, πολύ σούπερ τρόφιμο η κοτόσουπα σε φάση ίωσης, γιατί βοηθάει αποχρεμτικά πάρα πολύ τον οργανισμό. Μάλιστα. Να αποσυμφορηθεί η ειρηνική κοιλότητα. Θα μπορέσουμε να βάλουμε μέσα και όλα στην κοτόσουπά μας λίγο κρεμμύδι, λίγο σκόρδο, κάποιο μανιτάρι, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην ενίσχυση του οργανισμού, γιατί ενισχύουν τα κυταροκτώνα κύτταρα, να το πω έτσι απλά, κατά των ιώσεων. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή εδώ που φτάσαμε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Συνεχίζουμε και πάλι. Μείναμε εκεί που δεν θα τα έλεγα γιατροσόφια της γιαγιάς, αλλά σήμερα και η ίδια η επιστήμη δέχεται αυτό που είπες τελευταία, την κοτόσουπα με ενισχυμένο από μανιτάρια. Τα παρακολουθώ, δεν κάνω αυτή τη στιγμή το δημοσιογράφο. Ωραία. Κάνω τον γονέα που παρακολουθεί να μάθει τι θα δώσει στα εγγόνια του. Εσείς τα παιδιά σας, εγώ στα εγγόνια. Όταν κάνω βέβαια. Λοιπόν, και μείναμε ακριβώς εκεί. Δεν είναι θέμα για γιατροσόφια. Και πίστεψέ με Μαρία, θα μπορούσα να σου ζητήσω να πεις όλα αυτά που επιστημονικά γνωρίζεις. Εδώ όμως ο κόσμος θέλει απλοποιημένα τα πράγματα και όπως ένα παιδάκι του ξεκινάς με το γάλα, ναι, πες πως απέναντί σου δεν βρίσκονται οι διατροφολόγοι, οι μητέρες ή αυτές που πραγματικά γνωρίζουν, γιατί υπάρχουν και πολλοί ξέρες, αλλά και αυτές που γνωρίζουν. Εμείς απευθυνόμαστε στο πλατή κοινό, το οποίο γνωρίζει λίγα πράγματα διατροφικά για τα παιδιά. Γι' αυτό το αν σου ζητάω συνέχεια και επιμένω να απλοποιηθούν, δεν σημαίνει ότι θέλω να μειώσω την επιστημονική σου πλευρά ως διατροφολόγο. Θέλω να μείνουν απλά στον κόσμο. Και με συγχωρείτε που το επιμένω, όσο και αν θα στεναχωρηθεί η Μαρία γιατί θέλει να τα πει με έναν δικό της τρόπο, αλλά εγώ θέλω τον δικό μου τρόπο, αυτόν που καταλαβαίνω, γιατί τότε πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι σας. Με συγχωρείς Μαρία, με συγχωρείτε φυσικά, για την παρέμβαση, γι' αυτό, για την απλοποίηση του θέματος περισσότερο. Μπορείς να συνεχίσεις. Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε λίγο, να ξεφύγουμε λίγο και από το κομμάτι του τρόφιμου, να πούμε ότι όταν τα παιδάκια είναι σε φάση που περνάνε την ίωση, δεν πρέπει να τα πιέζουμε να τρώνε. Πρέπει να τους δίνουμε εμείς αυτό που θεωρητικά πρέπει να καταναλώσουν, αλλά δεν τα πιέζουμε να φάνε. Γιατί εκείνη την ώρα δεν έχουν όρεξη, μπορεί να έχουν κάποιο πυρετό, οπότε να μην μπορούν να φάνε. Και παρένθεση και όλο αυτό, ειδικά όταν το παιδάκι έχει πυρετό, προσπαθούμε να το τροφοδοτούμε συνεχώς με υγρά, για να μην πάθει αφυδάτωση. Μάλιστα. Και γενικά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους θα πρέπει να καταναλώνουν αρκετά υγρά, αλλά ειδικά σε φάση ίωσης, τουλάχιστον το κύριο είναι τα υγρά. Ναι. Νεράκι, χυμούς, για βιταμίνη C. Επέτρεψέ μου να κάνω εδώ μια ερώτηση, αφελής ίσως η ερώτηση, γιατί η γρήπη μπορεί να έχει κάποιος και καλοκαίρι. Εννοείται. Και μιλάμε τώρα για υγρά. Τα υγρά αυτά πρέπει να είναι κρύα, να είναι ζεστά, να είναι χλιαρά, αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Δηλώ ότι θα μου πεις κρύα δεν μπορείς να δώσεις τώρα. Φυσικά εννοείται. Αλλά όταν είναι καλοκαίρι, μπορώ να το δίνω κρύα τη στιγμή που αυτό έχει γρήπη. Καλό θα ήταν όχι. Δηλαδή, άρα, ναι, συνιστούμενο είναι
όχι το χλιαρό ακριβώς, αλλά ας πούμε το νερό της βρύσης και όχι το νερό σε του σε θερμοκρασία δωματίου, να το ακριβώς. πούμε έτσι απλά. Αυτό, ναι, σε θερμοκρασία δωματίου. Βέβαια τώρα τον χειμώνα καλό θα ήταν να ήταν λίγο χλιαρά, ούτε καυτά εννοείται, γιατί θα ερεθίσει ακόμα περισσότερο και το λαιμό του παιδιού. Βεβαίως. Ναι, και αυτό. Έτσι. Δεν θέλουμε δηλαδή ούτε τα καυτά, ούτε τα κρύα. Ναι, έτσι ακριβώς. Και φυσικά μέσα στα ροφήματα μπορούμε να βάλουμε και λίγο μέλι, όπως είπαμε, το οποίο είναι και αντισηπτικό και βοηθάει και αυτό στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, του οργανισμού. Οπότε, βασικό κομμάτι είναι και τα υγρά. Να καταναλώνει υγρά ένα παιδάκι. Σε εσάς. Τι πρέπει και αν πρέπει να προσέχουν, να αποφεύγουν, διότι μέχρι στιγμής πάντοτε μιλάμε αυτά που πρέπει να φάνε. Και λέω, μπορεί να μην είπε να φάω, ας πούμε, πεπόνι, αλλά εγώ θέλω να φάω πεπόνι. Δηλαδή είναι, αυτό είναι τρόπος του λέγει, έτσι, καρπούζι. Τι δεν πρέπει να τρώνε από φαγητά γενικώς, δεν μιλάω μόνο για φρούτα. Τι πρέπει να αποφεύγουν, υπάρχει κάποιο τρόφιμο που πρέπει να το αποφεύγουν αυτόν τον καιρό. Καλό θα ήταν να αποφεύγουν τα πολλά τα λιπαρά. Γιατί τα λιπαρά επιβραδύνουν λίγο, να το πω. Βλέπετε ότι είπατε προηγουμένως ότι είναι αναγκαία και δεν πρέπει να αποφεύγουμε τα λιπαρά. Αλλά τα καλά λιπαρά. Ναι. Τα καλά λιπαρά, τα οποία είναι τα ωμέγα 3 γνωστά λιπαρά, τα οποία παίρνουμε από τα ψαράκια. Από συγκεκριμένα ψάρια. Τα λιπαρά ακόμα. Τα ψαράκια. Σολομό, σκουμπρί, σαρδέλα, από τον τόνο. Έτσι, θέλουμε ακριβώς. καλά λιπαρά. Το ελαιόλαδο επίσης περιέχει καλά λιπαρά, τα οποία χρειάζονται και από τον οργανισμό. Προσοχή στα άλλα τα φυτικά, τα έλαια, γιατί δεν βοηθάνε καθόλου στην ουσία. Mm-hmm. Θέλουμε έλαια από τους ξηρούς καρπούς. Να ρωτήσω λέω κάτι. Και ξαναλέω για τους ξηρούς καρπούς, αλλά ναι, είναι πάρα πολύ θρεπτική. Βέβαια και αυτό. Και ειδικά, εντάξει, βέβαια με προσοχή σε ένα παιδάκι για να μην έχει το θέμα του πνιγμού. Όχι μόνο αυτό, αλλά και η ποσότητα, να το αναφέρουμε, διότι σαν ποσότητα, επειδή είπαμε ξηρούς καρπούς, δεν σημαίνει αλέθο 200 γραμμάρια έτσι, και έτσι, το ταΐζω με το έτσι, ζόρι επειδή κάνει. Μία μικρή χούφτα στην ουσία να είναι. Μία μικρή χούφτα. Ή όσο θέλει και ένα παιδάκι μπορούμε να το αφήσουμε να φάει. Και εκείνον τα παιδιά έχουν έμφυτο το αίσθημα του κορεσμού. Καταλαβαίνουν πότε θέλουν να σταματήσουν να τρώνε. Και γι' αυτό δεν πρέπει κιόλας να τα πιέζουμε να φάνε παραπάνω από αυτό που θέλουν. Τα περισσότερα παιδάκια. Κατακλείδι. Να συνοψίσουμε. Εσύ δηλαδή. Ναι, φυσικά. Ότι ναι μεν αρχικά μπορούμε από πριν να κάνουμε αυτό στα παιδιά και κατά τη διάρκεια σήμερα που υπάρχει γρήπη αυτό. Λοιπόν, καταρχήν το βασικότερο είπαμε είναι να τα τροφοδοτούμε με τα σωστά τρόφιμα, να κάνουν μικρά και συχνά γευματάκια. Τα 3 κύρια γεύματα που είναι το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό και 2 ενδιάμεσα όπως είναι το πρόγευμα και το απογευματινό, κατά τη διάρκεια της ημέρας να λαμβάνουν αρκετά υγρά από το σώμα τους, θα πρέπει να αποκλείσουμε λίγο ή μάλλον ας μην αποκλείσουμε, να μετριάσουμε λίγο την κατανάλωση τροφίμων τα οποία περιέχουν ζάχαρη. Όπως είναι τα αναψυκτικά, η τυποποιημένη χυμή και τα γλυκά. Και καλύτερα να τα μετριάσουμε παρά να τα αποκλείσουμε από τη διατροφή τους, γιατί όλα τα τρόφιμα έχουν θέση σε ένα ισορροπημένο διατροφολόγιο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά εποχής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει, όπως είπαμε, να καταναλώνουν την πρωτεΐνη που θα πρέπει να πάρουν για την ανάπτυξη του σώματός τους. Θα πρέπει να πάρουν τους υδατάνθρακες που χρειάζονται για την ενίσχυση του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είπαμε, τα καλά λιπαρά, όπως είναι τα ψαράκια, το ελαιόλαδο, η ξηρή καρπή. Θα πρέπει να ασκούνται επίσης καθημερινά, περίπου 60 λεπτά άσκηση την ημέρα είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον αυτό λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για παιδάκια άνω των 2 ετών. 60 λεπτά καθημερινά, το οποίο θα ενισχύσει επίσης και το ανοσοποιητικό του σύστημα, η άσκηση. Λοιπόν, θα πρέπει... πολλά πρέπει. Ναι. Πολλά πρέπει. Αυτά τα ολίγα πρέπει για το θέμα, επειδή σήμερα θέλω να εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο με το θέμα διατροφή υγεία και προπάντων διατροφή γρήπη. Γι' αυτό
Γιατί για την παιδική διατροφή μπορούμε να μιλάμε για ώρες, ναι, μέρες. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε γενικότερα για την παιδική διατροφή. Βέβαια, η κυρία Καρβουνάρη είναι στη διάθεσή σας. Το τηλέφωνο της γνωστό, δεν χρειάζεται να σας το δώσουμε από εδώ. Και δεν χρειάζεται να παίρνετε στην Kilgis Web TV για να μεταφέρουμε τις ερωτήσεις σας. Μπορείτε απευθείας να πάρετε φυσικά στην ίδια. Και είμαι σίγουρος από τον άνθρωπο που βλέπετε, καταλαβαίνετε ότι θα σας δώσει ευχαρίστως τις απαντήσεις και δεν θα έχετε καμία χρέωση πλην του τηλεφώνου σας. Εννοείται. Κυρία Καρβουνάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να βοήθησα λίγο με τον τρόπο μου τους γονείς. Αυτό θα μας το πούνε οι γονείς με τον τρόπο τους. Και ο τρόπος είναι βλέποντας αν θα δουν αυτό το βίντεο το οποίο κάνουμε σήμερα για χάρη των παιδιών και των μητέρων. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Καρβουνάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω και πιστεύω πολύ σύντομα λέγοντας, κατά τακτά χρονικά διαστήματα θα έχουμε τον χρόνο να ακούμε και να βλέπουμε την κυρία Καρβουνάρη για θέματα διατροφής, θέματα διατροφολόγου. Και πάλι ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.